Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος συζήτησαν στην αίθουσα του Πολύκεντρου του Δημαρχείου Φεστού εκπρόσωποι του κινήματος αλλαγής και αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής. Είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που αφορά τους παραγωγικούς τομείς της γεωργίας της κτηνοτροφίας και μέσα από την πρόταση νόμου που ήδη έχουμε καταθέσει στη Βουλή πιστεύουμε ότι μπορεί να ανοίξει ξανά ένας δρόμος για να αρθεί η παραγωγή σε προτεραιότητα και να μπορέσουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι να απολαύσουν τους κόπους, να απολαύσουν το μόχθο τους. Είχαμε μια πολύ δημιουργική συνεργασία σήμερα με εκπροσώπων φορέων εδώ στην περιοχή της Μεσαράς, με εκπροσώπους των συνεταιρισμών αλλά και των ΤΟΕΒ. Διαπιστώσαμε και εδώ στο Ηράκλειο, εδώ στην Κρήτη, ότι οι αγρότες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις του προγράμματος αγροτικής πολιτικής του κινήματος αλλαγής που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο Ελλάδα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Μπορούμε σήμερα να δώσουμε μια νέα πνοή στη χώρα παίρνοντας μέτρα που θα στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη. Θα δώσουν τη δυνατότητα δηλαδή στους ανθρώπους που θέλουν να παράξουν νέο πλούτο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε σήμερα και στο Τυμπάκι αλλά και εδώ στις Μοίρες στο Πολύκεντρο τις προτάσεις του που μας κατέθεσε ο γραμματέας της συνοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής και του κλιμακίου που κατέβηκε από την Αθήνα για αυτό το σκοπό. Πολλές από τις οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας βρίσκουν σύμφωνους. Αρκεί όλα αυτά που υπάρχουν σαν σχέδιο να τα δούμε και να υλοποιούνται στην πράξη. Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, απαιτούνται άμεσα ενέργειες προκειμένου ο αγροτικός κόσμος να πάρει ανάσα και κυρίως οι νέοι να συνεχίσουν την ενασχόληση με τη γη. Κάντε πρόγραμμα ώστε να μπορείτε να προσεγγίσουμε σημαίου. Εγώ έχω δύο παιδιά αγρότες. Όπως όλοι μας εδώ μέσα. Τι μιλάμε για νέα προγράμματα και να κρατήσουμε τον κόσμο και την παραγωγή. Μπήκα και καταστράφηκα. Δουλεύω 62 χρόνια και απειλούμε να κατασκευθούμε τα πάντα. Και δεν είμαι εγώ, είναι οι πάντες. Να πιάσουμε λοιπόν ή να τα ξεπουλήσουμε ή να τα πετάξουμε και να πάμε και εμείς τα κοινωνικά επιδόματα να ζήσουμε. Τι να κάνουμε. Στο περιθώριο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και στελέχη που αναμένεται να απαρτίζουν μαζί με άλλους στο ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δίνουμε έμφαση στους ανθρώπους που γνωρίζουν, που θέλουν, που μπορούν. Βεβαίως παντρεύουμε την εμπειρία με τη γνώση και την ανική ζωντάνια που χρειάζεται ο τόπος για να προχωρήσουμε.